Ποιο είναι αλήθεια το σημερινό φορολογικό πλαίσιο? Όλα τα αστικά κόμματα συμφωνούν και μειώνουν φυσικά τη φορολογία των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, μείωση την οποία, ας μην ξεχνάμε, ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με την ψήφο βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ. Όλοι μαζί πάλι, επί ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν τη φορολογία των μετόχων των ανωνύμων εταιριών από το 15 στο 10%. Σήμερα αυτό μειώνεται κι άλλο με το νομοσχέδιο, όταν φορολογούσαν τους ελεύθερους επαγγελματίες με 22% και από το πρώτο μάλιστα ευρώ. Μαζί επίσης, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ ψήφισαν τα λεγόμενα επιχειρηματικά πάρκα και οι εταιρείες logistics να απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και να μην πληρώνουν ούτε και δημοτικά τέλη. Μαζί χαρίσανε 300 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα στους εγχώριους τραπεζικούς ομίλους με το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο. Αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος δεν είναι βέβαια παρά η πλήρης και απόλυτη φόρο ασυλία των τραπεζών μέχρι το 2042, παρακαλώ, ώσπου να αναπληρώσουν, λέει, τη χασούρα τους από το κούρεμα των ελληνικών κρατικών ομολόγων το 2012. Και όλα αυτά την ώρα που φόρτωναν τα σπασμένα του PSI στα ασφαλιστικά ταμεία και τους συνταξιούχους. Και κάπως έτσι βεβαίως αποθρασύνονται και οι τραπεζίτες και απολύουν μαζικά εργαζόμενους όπως τους 24 υπαλλήλους της Τράπεζας Πειραιός προχτές. Δεν θα τους περάσει όμως. Η σημερινή απεργία των τράπεζων υπαλλήλων είναι μονάχα η αρχή. Όσο για τους εφοπλιστές, αυτοί σταθερά απολαμβάνουν τις 53 φοροαπαλλαγές, οι οποίες είναι μάλιστα και συνταγματικά κατοχυρωμένες και για τις οποίες κανείς εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας δεν έβγαλε κιχ πριν λίγο καιρό στη συνταγματική αναθεώρηση. Η φορολογία των εφοπλιστών και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι πάντα συμβολική και κυρίως εθελοντική. 20 ευρώ τη μέρα περίπου τους έρχεται, όταν οι ναυτεργάτες πληρώνουν πολύ πολύ περισσότερους φόρους. Και αυτό είναι καθαρή, ξεκάθαρη πρόκληση για το λαό που αποτελεί το μόνιμο φορολογικό υποζύγιο. Εδώ, πάνω σε αυτόν ακριβώς το δρόμο που μόλις περιέγραψα, κινείται και το σημερινό φορολογικό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό και δεν πρωτοτυπεί. Κι όμως, η κυβέρνηση, αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, το παρουσιάζει ότι τάχα φέρνει ελαφρύνσεις, λέει, για όλους. Για να το δούμε. Για τους επιχειρηματικούς ομίλους, όντως, το νομοσχέδιο φέρνει σημαντικές ελαφρύνσεις με την παραπέρα μείωση των φορολογικών συντελεστών τους από το 28 στο 24%. Με τη φορολογία των μερισμάτων των μετόχων των ανωνύμων εταιριών στο 5% από το 10% που το είχε πάει πριν ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο από αυτές τις φοροαπαλλαγές που έρχονται να προσθεθούν στο βουνό των υπόλοιπων διευκολύνσεων των προηγούμενων χρόνων, οι επιχειρηματικοί όμιλοι από αυτές και μόνο τις δύο φοροαπαλλαγές που προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο ωφελούνται κατά 615 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά για τους λίγους, γιατί για τους πολλούς ούτε τα μισά δεν δίνεται. Αφού τόσα είναι αυτά που διαφημίζεται, ως τάχα μια βαθιά ανάσα, λέει, με τις νέες φορολογικές κλίμακες. Ποια είναι αλήθεια αυτή η βαθιά ανάσα? Οι ελαφρύνσεις ψίχουλα των 15 ευρώ το πολύ πολύ το μήνα για τα λαϊκά στρώματα μετά από 10 ολόκληρα χρόνια άγριας φορολεϊλασίας δεκάδων δισεκατομμυρίων. Αυτή τη φορολογιστία δεν ήταν που εσείς τη λέγατε έκτακτη στα χρόνια των μνημονίων? Μήπως αυτή καταργείται? Το αντίθετο συμβαίνει με αυτό το νομοσχέδιο. Η έκτακτη φόρη των μνημονιακών χρόνων, ο ένφια, η εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτιδεύματος, μονιμοποιούνται πλέον και γίνονται τακτικοί-τακτικότατοι. Για τέτοια ανάσα μιλάμε. Και κάπως έτσι φτάνει ο λαός να πληρώνει πάνω από 48 δισεκατομμύρια σε φόρους και οι επιχειρηματικοί όμιλοι ούτε καν 4.
το 93% των φόρων τα λαϊκά στρώματα, το 7% οι κεφαλαιοκράτες. Πολύ ωραία δικαιοσύνη. Αυτό το αλλάζει μήπως το νέο φορολογικό? Όχι. Αντίθετα, το κάνει πιο ταξικό, το κάνει πιο άδικο. Αν μάλιστα υπολογίσει κανείς ότι για τη νέα χρονιά ο λαός φορτώνεται, για το 2020 δηλαδή, με επιπλέον 850 εκατομμύρια έμεσους και άμεσους φόρους, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τότε αντιλαμβάνεται κανείς και το μέγεθος της κοροϊδίας. Όσο για το δημοσιονομικό χώρο του 1,2 δις από το κρατικό πλεώνασμα, δεν είναι μόνο ότι τη μερίδα του λέοντος την αρπάζει, όπως είδαμε, το κεφάλαιο, είναι και εκείνο το ισοδύναμο, βλέπετε, και συγκεκριμένα από ποιανού την τσέπη βγαίνει αυτό το ισοδύναμο. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2020, βγαίνει από τη μείωση των δαπανών των Υπουργείων που έχουν σχέση αποκλειστικά με τις λαϊκές ανάγκες σε παιδεία, υγεία και πρόνοια, με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, το φοροκυνηγητό δηλαδή, και με το λεγόμενο εξορθολογισμό των αντικειμενικών τιμών για τα ακίνητα, που σημαίνει πολύ απλά αύξηση των εσόδων από τον ένφια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι νέες φοροαπαλλαγές των επιχειρηματικών ομίλων πληρώνονται και αυτές από το λαό με τα λεγόμενα ισοδύναμα μέτρα. Στο ίδιο νομοσχέδιο υπάρχουν βέβαια διάσπαρτα κι άλλα δωράκια, πολλά δωράκια, για τους κεφαλαιοκράτες της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, των offshore και της ιδιωτικής ασφάλισης που ανυπομονεί να απλώσει τα δίχτυα της. Όλα αυτά βέβαια ακυρώνουν την κυβερνητική προπαγάνδα των δήθεν ελαφρύνσεων στο λαό, αφού βγάζει μάτι πλέον η ταξική μεροληψία υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Και εδώ να πούμε ότι ούτε οι αυταπάτες, ούτε η αναμονή βοηθούν το λαό. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή ο λογαριασμός για το λαό και τις ανάγκες του δεν βγαίνει με τίποτα, όσο η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου είναι στην πρώτη γραμμή των πολιτικών των κυβερνήσεων. Κατά τη γνώμη μας, για να πάρει πραγματική ανάσα ο λαός, πρέπει να παλέψει ενάντια στο κεφάλαιο και στις κυβερνήσεις του, να διεκδικήσει όλα όσα έχασε, να πετάξει τη λογική των μειωμένων απαιτήσεων, διεκδικώντας όχι απλώς τα ψίχουλα από το φαγοπότι των επιχειρηματιών, αλλά όλο το τραπέζι, όσα δηλαδή εκείνος παράγει και του τα αρπάζουν μια χούφτα παράσιτα. Ευχαριστώ.